Αυτόν τον μήνα στη WinMasters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy. Έκανε την κεφαλιά Μαϊσουράντζε. Το πλάγιον out είναι υπέρ του Απόλλωνα. Ζήτησε φάουλο ο Μαϊσουράντζε. Ματέι από την πάσα του Ντένιτς. Βρίσκει τον Αγκύρε. Τέσσερις παίκτες του Απόλλωνα είναι ήδη στην περιοχή. Ο Αγκύρε το γύρισμα. Ο Μπένσοπ. Έχουμε κόρνερ. Τρίτο. Παίκτες του και το προφανώς το γρήγορο γκολ. Το καταλαβαίνω από τις οδηγίες του. Μάλιστα. Αγκύρε βάλε τα χέρια και κάνε φάουλ στον Βαρέλα. Βλέπετε με πόσους παίκτες αμήνεται η ένωση. Δύσκολο για τους παίκτες του Απόλλωνα. Εδώ έγινε φάουλ. Πάνω στον Ματέι. Ο Βαρέλα θα πάρει το φάουλ. Αγκύρε φεύγει με καλές προϋποθέσεις και στέλνει για τον Μπένσο. Πολύ καλή άμυνα από τον Μπάλαζιτς που παραχωρεί το κόρνερ. Για να δούμε τώρα τον Βαρέλα στην περιοχή του Απόλλωνα να προσπαθεί να τριμπλάρει, να δίνει την πάσα στον Θεοδόρου που καθυστέρησε. Επιμένει ο Θεοδόρου, δύο παίκτες του Απόλλωνα τον κλείνουν και με τον Σακέτη κερδίζουν την μπάλα. Το δεξί πόδι του Χάμπου πιάνει τον Θεοδόρου. Φάουλ που γίνεται πάνω στον Ρουσιά από τον Σακέτ. Κράτησε. Για να δούμε τον Μπένσοπ στην περιοχή. Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι μετά την κεφαλιά που έγινε από τον Ντένιτς. Αυτόν βρήκε ο Παπουλής, η μπάλα κατέληξε στον Κλέιμαν. Μπένσοπ. Άτσαλο μαρκάρισμα πάνω στον... Το έχει δώσει υπέρ. Κάμπος. Απρόσεκτα ο Βαρέλα κάνει το φάουλ. Ουσιάς. Γύρισε ο Βαρέλα και πέρασε και είναι έτοιμος να κάνει το σουτ. Ο Μολ θα στείλει την μπάλα σε κόρνερ. Να η πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα για την φιλοξενούμενη ομάδα και για τον σκόρερ των δύο τερμάτων στον αγώνα με την ΑΕΚ. Τον Βαρέλα που ανάγκασε τον Μολ σε μια δύσκολη απόκρουση. Έτοιμος για την εκτέλεση ο Βαρέλα. Με δύναμη έσκασε η μπάλα στην περιοχή. Ο Μπάλατζης την βρήκε αλλά πολύ μακριά πήγε η μπάλα από την εστία. Ο Πέδρο και τώρα ο Παπουλής. Είναι στην περιοχή ο Παπουλής. Κίνηση από τον Μπένσοπ. Σηκώθηκε το Σημειάκι απέναντι. Και υποδείχθηκε σε αντικανονική θέση από τον πρώτο βοηθό. Και στην συνέχεια να δούμε τι έχει συμβεί. Θα πάει μπάλα πίσω στον Βαρέλα. Έρχεται ο Χάμπος. Κάνει μια κίνηση κάτω χαμηλά. Ο Ματέι. Ο Αγκύρε. Θα στείλει την σέντρα. Δεν μπορεί ο Ενσούε. Απομάκρυνε ο Μπάλαζιτς. Εδώ είναι η φάση. Παπουλής έκανε το πλασέ, η μπάλα φύγει έξω. Η αγαπημένη του κίνηση, αλλά είχε παίχτη μπροστά του και ήταν δύσκολο να δώσει όθηση προς την εστία. Τρέχει ο Γιούστε μαζί με τον Ρουσιά. Εδώ ξαναβλέπουμε. Όμο με όμο πάνε οι δύο παίχτες. Ο Μπένσοπ έδωσε μια έξοχη πάσα στον Πέδρο. Ο Παπουλής απέναντι από το κενό τέρμα. Θα το βλέπει το βράδυ και δεν θα πιστεύει τι έχασε. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα. Δείτε τι πάσα βγάζει ο Τσάρλισον Μπένσοπ στον Πέδρο που κινείται οριακά με τον Μπάλαζιτς. Αμέσως η πάσα για τον Παπουλή που είναι πίσω από την μπάλα σε κενό τέρμα. Δεν μπορεί να τη στείλει στα δίχτυα. Έγινε το σούτο. Κλέιμαν αφήνει την μπάλα να περάσει εκτός. Το ξαναβλέπουμε πολύ μακριά από την εστία. Πήγε η μπάλα. Ο Πέδρο. Μακριά η μπάλα από τον Μπάλαζιτς. Παίκτης της Ένωσης στο έδαφος, γι' αυτό και διακόπτει το παιχνίδι. Παλιά στην περιοχή, ο Μπένσοπ από κοντά δεν μπορεί. Αποκρούει ο Κλέιμαν, αυτή είναι η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο. Ματέι. Φάουλ από τον Αμπαρτζουμιάν. Τέλεσε ο Πέδρο. Η κεφαλιά από κοντά δεν μπορεί, ούτε ο Μπένσοπ ούτε ο Ενσούε. Μεγάλη ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Δείτε και την αντίδραση από τον Ενσούε. Στο 58ο λεπτό. Εδώ η εκτέλεση. Έγινε η κεφαλιά και στη συνέχεια οι δύο παίκτες του Απόλλωνα. Ενσούε πρώτα. Τσάρλισον Μπένσοπ στη συνέχεια. Δεν μπόρεσαν από πολύ κοντά να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα. Με τον Αγκύρε να βρίσκει τον Ροσκόπ. Παναβγεί μόνος και τα καταφέρνει. Τελευταία στιγμή άμυνα καλή από τον Στάροκιν.
Σκόπφ επιστρέφει στον Πέδρο, πέφτοντας κάνει το φάουλ στον Κοσμά. Σέντρα από τον Πέδρο, είναι καλή, ο Αμπαρτζουμιάν απομακρύνει. Θα γίνει το σούτ από τον Ντένιτς, αποκρούει σταθερά ο τερματοφύλακας Κλέιμαν. Να δημιουργήσει ευκαιρίες, εδώ βλέπουμε ότι παίζει την μπάλα ο Κοσμάς και απομακρύνει. Και από εδώ βλέπουμε την μπάλα παίζει. Η σέντρα στην περιοχή, ο Μπένσοπ την κεφαλιά, περνάει μπάλα πολλούς. Την κερδίζει ο Πέδρο εντός περιοχής. Γυρίζει προς τα πίσω ο Ντένιτς με τον Ανδρέου. Ο Ντένιτς κερδίζει, θα κάνει το σουτ πάνω στον Κλέιμαν. Αυτή τη φορά απειλεί ο Απόλλων στο 71ο λεπτό. Ήταν στη σωστή θέση. Και βγαίνει ο Μετόλ Βαρέλα, πολύ επικίνδυνα η ένωση. Θα κάνει το σουτ 1-0 στο 72ο λεπτό. Η ένωση ανοίγει το σκορ με ποιον άλλον, τον Βαρέλα. Τον παίκτη που είχε σημειώσει 2 γκολ στην προηγούμενη αγωνιστική σε βάρος της ΑΕΚ. Στην πρώτη ευκαιρία που της δίνεται στο δεύτερο ημίχρονο, στην δεύτερη της στον αγώνα, και η πρώτη ήταν για τον Βαρέλα. Η ικανοποίηση ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του Γιανεύσκη, περίλυπος ο Μολ. Ευτυχισμένος ο Κλέιμαν. Στο 72ο λεπτό λοιπόν. Εδώ έχουμε σε θέση offside τον Πέδρο. Σε οριακή θέση. Δύο παίκτες της ένωσης στο βάθος. Πέρασε ωραία από τον Ανδρέου. Έσκαψε την μπάλα απέναντι, έγινε κεφαλιά από τον Αμπαρτζουμιάν, αλλά δόθηκε φάουλ στη συνέχεια στον Ροσκόπφ. Εδώ ξαναβλέπουμε, κεφαλιά από τον Αμπαρτζουμιάν και στη συνέχεια. Για τον Φακούντο, Μπένσο πρόλαβε τον Κλέιμαν, αλλά η μπάλα έφυγε πάνω από την εστία. Δεν ξέρω αν δόθηκε offside. Μπένσοπ θα βρει τον Παπουλή, μεγάλη ευκαιρία. Το γύρισμα κοντράρι μπάλα από μακρύνει ο Πάραζιτς. Βρήκε λοιπόν την ευκαιρία, αλλά δεν την αξιοποίησε ο Απόλλων. Σέντρα τον Ναγκύρε για τον Ενσούε. Σηκώθηκε η σημαία του βοηθού. Κίνηση από τον Μπένσοπ, τον βρήκε. Για να δούμε το γύρισμα, αποκρούει ο Κλέιμαν. Αυτόν τον μήνα στη Win Masters έχεις VAR. Έχασες, κέρδισες. Μάθε περισσότερα στο winmasters.com.cy.